points in a game. Is that raw? See me, see me all. Breaking down the door. Tell somebody there's a body on the floor. Αυτό το πάθος για σπορ δεν το καταλαβαίνουμε όλοι. Εμείς το καταλαβαίνουμε. Έχουμε το ίδιο πάθος. Intersport. Μέσα στους καλύτερους λογές παρά το ίδιο του.
κλείσω και θα ανοίξω ξανά για την επίσημη έναρξη. Για την παρουσίαση θα ήταν ένα άλλο κομμάτι. Είναι Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019. Η ώρα είναι 10:15. Είμαστε στο γήπεδο του Περιστερίου, του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου, μαζί με τον Κώστα. Γεια σας, καμπένα. Και έχουμε... Έλα, πες το. Γεια σας. Και έχουμε τον τελικό της Elite. Γκουρούδες εναντίον Λιμόζ. Γκουρούδες με τα γαλάζια, Λιμόζ με τα ροζ μαύρα της. Γκουρούδες είναι ο ορισμός της απλότητας. Ναι, ισχύει. Και στον τρόπο παιχνιδιού. Με το ζόρι νούμερο. Ναι. Και στον τρόπο παιχνιδιού επίσης. Τέταρτη φορά που θα παίξουν φέτος οι Γκουρούδες με τη Λιμόζ. Δύο φορές το πρωτάθλημα οι Γκουρούδες κέρδισαν. Την Τρίτη στο κύπελο ήταν η Λιμόζ που πήρε το μάτς. Με ένα πόντο, 80-79, σε αυτό το γήπεδο. Ματσάρα, ματσάρα. Το Δεκέμβριο. Σήμερα είναι η τέταρτη. Να δούμε τι θα γίνει. Φαβορή, σύμφωνα με τον Κώστα που έχω δίπλα μου, είναι οι Γκουρούδες. Και βάσει στατιστικών, Νομίζουν οι άλλοι είναι οι Γκουρούδες φαβοροί. Οι Γκουρούδες πήραν πέρσι το πρωτάθλημα της Μάστερ, η Λιμόζ πήρε πέρσι το πρωτάθλημα στην Ελίτ. Και πέρυσι το κύπελο. Βλέπουμε τις καλύτερες ομάδες πρωταθλήματος, δηλαδή. Για άλλη μια φορά αντιμέτωπες, οι πεντάδες. Ο Παύλος Αχής, ο Λιμιάτης, ο Οικονόμου, ο Μελάγης και ο Καλφόπουλος από τη μία. Αυτός που αστοχεί τώρα στο πρώτο σου του ματ είναι ο Συχναίος. 15 με το 6 ο Αναστόπουλος, με το 3 ο Παναγάτος, με το 9 ο Γιαννόπουλος και με το 7 ο Δαβιλάς. Ξεκινάει βασικός τρίποντο, ξεκινάει η Λιμόζ με τον Παναγάτο. Πατά, πατά γε. Όχι, ποιος θέλει στην πάσα. Α, εδώ σε θέλω. Ο Παύλος Αχής στο Λιμιάτη. Οικονόμου, δηλωμένος αρχηγός των Γκουρούδων. Κι ας είναι ο Βίλι εκεί. Μηδέν 3 με τον Παναγάτο λοιπόν. Τυπικά γηπεδούχοι Γκουρούδες. Ο Παύλος Αχής. Σηκωθεί υποπίεση. Αστοχή ο Δαβιλάς. Το rebound με τον Αναστόπουλο. Μπαλαβρήκε στο πόδι του Μελάγες. Και Ντίνος Αχής στον πάγκο βοηθάει, αυτός είναι σαν να κοουτσάρει εκεί. Ο Σταματόπουλος, είπαν ότι θα έρθει αλλά έχει αργήσει, δεν ξέρω, ούτε στην παρουσίαση. Είδαμε από τα βασικά στελέχη της ομάδας, τόσα χρόνια, ναι. Ο Δαβιλάς είχε ταλαιπωρηθεί από τραυματισμό γενικά μέσα στη σεζόν και γι' αυτό απόρρισα που ξεκινάει βασικός. Βέβαια έχω να δω καιρό την Λιμόζ. Έκανε βήματα ο Γιαννόπουλος, τρεις διαιτητές σήμερα. Ευρωλίγκα γίναμε, ευρωλίγκα. Ο coach Πατίστα Ευρυπιώτη από τη μία με πουκαμισάκι ωραίο. Δεν φοράει την κρίτη του τη ζακέτα τη γούρικη σήμερα. Κάσκεψε. Σωστά. Έχει κόψει ο Αναστόπουλος αλλά βρήκε και ο Παύλος Αχής πριν την μπάλα βγει έξω.
τρεις διαθέσιμες αλλαγές βλέπω για τους Γκουρούδες. Τέσσερις συν το Σταματόπουλο, αν έρθει αργότερα, πέντε για τη Λιμόζ. Αναστόπουλος. Έκανε καλά το drive του, την γυρίζει στο Συφνέο. Παίρνει ο Αναστόπουλος, σηκώνεται αστοχή Λιμιάτης. Αδυνατισμένος. Καμία σχέση με πέρσι, για παράδειγμα, που ήρθε στη διοργάνωση. Ο Μελάγιας από τη γωνία στο σίδερο, ο Παναγάτος με τον Αναστόπουλο γρήγορα στο Συφνέο. Το λέει από μέσα. 0-5. Να σου λέω. Ο Λιμιάτης με τον Παύλο Αχή. Δίπλες του Λιμιάτης. Ένα τρίποντο. Ξεκινάνε οι Γκουρούδες. 3-5. Οι Γκουρούδες στην κανονική διάρκεια είχαν 26 νίκες και 2 ήττες. Αρχικά σε Φάδο Μπούλς και από τους λεγάμενους. Μεγάλη έκπληξη της αγωνιστικής. Έτσι. Χαμένος ούτου Συφνέου τώρα το ριμπάουντ του Λιμιάτη. Το 7. Μελάγιες. Ο Παύλος. Ο drive του μέσα το lay-up. Πέντε όλα. Οι Γκουρούδες απέκλεισαν τη Thunder λοιπόν στα πρώην ημιτελικά και τη Hall of Fame στα ημιτελικά για να προχωρήσουν. Το συνοδαβιλάς. Πήρε το χώρο του, το βάλε. Δεν ξέρω τι ζήτησαν οι Γκουρούδες. Ο Δαβιλάς κάνει το 5-7 στο τρίλεπτο. Η Λιμόζ είχε 20 νίκες σε 28 μάτς φέτος και άφησε έξω τους All the Blacks στους 8 και στον ημιτελικό στο Final Four τους War Gamers με ένα σκορ που δεν περιμέναμε η αλήθεια, 97-60. Τους War Gamers που μπήκαν από τα Outsiders στο Final Four, πέρασαν από τους Chicago Bulls με 2 νίκες και μια ήττα. Ο Καλφόπουλος το Μελάγιες. Δεν είναι καλό το σύπηρο, οικονόμου το επιθετικό rebound. Γιαννόπουλος για τον Αναστόπουλο. Ήρθε τον Παναγάτο, αλλά δεν την κράτησε ο ψηλός. Μάλλον σκέφτηκε την επόμενη κίνηση και του έφυγε πέρα τα χέρια. Πώς έχουν σπάσει. Παίξε. Δεν έχουν ζημάει το στάγκουρο. Ναι, ναι. Ήταν ένα γενικό πρόβλημα φέτος αυτό. Τρίποντο του Παύλου Αχή στο σίδερο. Δεν έχουν βρει ακόμα το ρυθμό τους οι Γαλάζοι. Αναστόπουλος με Συφνέο, η Λιμόζ έχει μπει καλύτερα. Και ταχύτητα, και για την ταχύτητα μιλάμε βέβαια. Όχι μόνο ότι προηγείται, γιατί είναι μόλις 2 πόντοι. Για 2 ο Συφνέος. 5-9. 5-54 ακόμα στο ελευθερίο η μπάλα στο Λιμιάτη για να κατεβάσει. Παύλος Αχής, ωραία πάσα στον Καλφόπουλο, μόνο στο ψηλός. 7-9. Παναγάτος. Εκεί το Συφνέο, κόβει ο Παύλος. Μπάλα τελικά για τη Λιμόζ. Παύλος Αχής, πήγα να πω ότι είναι ο πρώτος σκόρερ του φετινού πρωταθλήματος με 657 πόντους μπροστά. Ούτε ο Δημητρίου στα καλά του θα κάνει αυτά. Σε 3 χρόνια μαζί δεν μπορεί. Αναστόπουλος η Παλαμπενοβιέννη, ο Λιμιάτης κατεβάζει. Έχουν περισσότερες αγωνιστικές γι' αυτό. Ναι. Αυτό φταίει. Ναι. Μελάγιες με Παύλο Αχή, ωραία. Απλό μπάσκετ λοιπόν για τους Γκουρούδες. 9 όλα στο 5 λεπτό. Αναστόπουλος. Δαβιλάς. Τον οικονόμου να μαρκάρει, έχει δοθεί φάουλ. Αναστόπουλος.
Στο Ραβιλά. Παναγάτος Αναστόπουλος. Πέρασε από τον Οικονόμου, δίνει στο Ραβιλά που έχει χώρο και το βάζει. 19 η Λιμόν. Η πάσα έφτασε στον Παύλο Αχή από το Λιμιάτι. Ο Μελάγες είναι για 3. Μο, Μπενοβγαίνει. Παύλος Αχής επιθετικό rebound, είναι 3 και το μαρκάρουνε. Καλφόπουλος. Λιμιάτης. Μεγάλωσε με Λιμιάτη ο Κώστας Δημητρίου. Τι κάνει λάθος τώρα, θα κλέψει ο Αναστόπουλος, φεύγει μαζί με το Συφνέο. Ο Παύλος Αχής στη μέση δεν μπορεί να κάνει κάτι. 13-9 η Λιμόζ. Και Ζάκο Πάσπαλιο και... Τέτοια. Μαγεία. Και το πρώτο ευρωπαϊκό κλπ. Τέσσερα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Λιμιάτης με 2 αντιπάλους. Υπάρχει στήριγμα για φάουλ. Δεν έχει μπει μπάλα. Κάπου χτύπησε πάνω στη φάση. Ήτανε. Το θυμάμαι. 189 assist φέτος ο Λιμιάτης. Έχει 2 βολές. Μέσα η πρώτη. Σίγουρα αγαπάμε για την κραυγή που βγάζει στο πεταχτάρι του Πρίντεζη στην Κωνσταντινούπολη. Μαγική, μαγική μετάδοση έχει κάνει. Για να το λες. Ναι, ναι. Δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάσαι, εγώ το έχω δει 100.000 φορές. Γι' αυτό. Ο Γιαννόπουλος αυτός τον Αναστόπουλο, ήταν σχολιαστής να είμαι. Ναι, ναι, ήταν μαζί με τον μεγάλο Βαγγελίο. Μάλιστα, οκ. Δεν το ήξερα αυτό. Βέβαια. Αναστόπουλος με Γιαννόπουλο. Διεκτήριση του Καλφόπουλου, μπέρεψε το ρέφερι μάλλον. Για συμπέκτη μπαλά βγήκε. Και... 13-10 η Λιμόζ, 3 και 35 για δεκάλεπτο. Λιμιάτης. Περιμένει κίνηση. Να πούμε ότι μέσος όρος των Γκουρούδων στο σκοράρισμα είναι 81 πόντι. Μέσος όρος, φαντάζομαι. Βγαίνει ο Γιαννόπουλος και μπαίνει... Στα μισά παιχνίδια βάζουν παραπάνω. Ναι, και μπαίνει ο Σαμπάνης για τη Λιμόζ. Η Λιμόζ είχε 73, για παράδειγμα. Φαντάζομαι. Ναι. Και οι Γκουρούδες τρώνε 67 πόντους μέσο όρο, ενώ ο Λιμόζ 65 είναι περίπου στα ίδια. Μελάγες με Παύλο Αχή. Τρίπλες, πάσα στον Καλφόπουλο. Αποφεύγει το μαρκάρισμα του Συφνέου, αλλά δεν θέλει να σπάρει. Θα δώσει στο Μελάγες να το σιγουρέψει. 13 όλα. Time out από τον coach Ευρυπιώτη για τη Λιμόζ. 3 και 10 πριν τελειώσει πρώτη περίοδος. Ας διακόψουμε. Επιστρέφουμε χωρίς αλλαγή Γκουρούδες. Έχει μπει με το 4 για τη Λιμόζ ο Ρουμελιώτης και παίρνει την μπάλα να κατεβάσει. Βγήκε το 6 ο Αναστόπουλος. Συφνέος. Ο Συφνέος αστόχησε. Μελάγε στον Λιμιάτη για να μπορεί στην επίθεση των Γκουρούδων. Παύλος Αχής. Ο Οικονόμος ο Παύλο ξανά, σηκώνεται χωρίς ισορροπία. Ο Καλφόπουλος πηδάει ψηλά για το rebound. Και το βάζει, προβάδισμα πρώτη φορά για τους Γκουρούδες, 15-13. Ρεβάζει ο Δαβιλάς. Είναι ένα λάθος. Λιμιάτης. Παύλος Αχής. Το σίδερο φωνάζει ο Ευρυπιώτης, κάτι δεν του αρέσει. Λιμιάτης με Αχή. Καλφόπουλος. Εγώ συνηθίσω μεταξύ να λέω το Παύλο Αχή με το μικρό του, γιατί έπαιζαν μαζί με τον Τίνο για να τους ξεχωρίζουμε, αλλά τώρα είναι ο μοναδικός Αχής. Στον παρκέο του μπορώ να λέω και μόνο το επίθετο. Ο Δαβιλάς βρήκε διάδρομο, αλλά έχασε το lay-up. Μελάγες Λιμιάτης Αχής, ωραία. 17-13. Απλό μπάσκετ. Αυτό κάτι με το Λιμιάτη, αβγάζει ασίστ και εγώ 800 κούτσα. Σωστά.
Μην κάνουμε... Ρουμελιώτης. Ταβιλάς. Γιατί έχει γίνει φάουλ. Και κάνουν αλλαγές και οι Γκουρούδες και οι Λιμός. Βγαίνει ο Λιμιάτης να πάρει ανάσες. Βγαίνει και ο Καλφόπουλος, αν κατάλαβα. Ο Βίλι Κούρκουλας είναι με το 9 που μπαίνει ο ένας. Κάτω πρέπει να είναι ο Τριαντάφυλλος με το 22. Ναι, 6, 7 και 11. Και ξαναμπήκε ο Ρουμελιώτης ή όχι. Μπήκε, ναι. Βγήκε το 15 ο Σπνέος. Ξαναμπήκε. Νταβιλάς. Τρίποντο από το Ρουμελιώτη για τη Λιμόζ. 17-16. Τριαντάφυλλος θα πάρει ένα φάουλ από τον Ρουμελιώτη. Ακριά το καλά. Οικονόμου. Με το Κούρκουλα μόνος του ο Βίλι. 19-16. Ρουμελιώτης. Ρουμελιώτης με το Σαμπάνι. Τρίπλα του με ταμπλό μέσα ο Σαμπάνι. Κανιά 18, 22 δευτερόλεπτα, τα 16 είναι για τους Γκουρούδες. Φάουλ του Ρουμελιώτη, ο οποίος νόμιζε ότι κέρδισε το επιθετικό, αλλά το έχει χρεωθεί. Τέταρτο για τη Λιμόζ, 20 δευτερόλεπτα. Τριαντάφυλλος. Ξυπνάει με τρίπλα, περνάει από τον Παναγάτο, δεν μπαίνει μπάλα, ο Αχής μαζεύει το rebound. Ο Βίλι με λάγες, τρίποντο, έξω, Σαμπάνης, 6 δευτερόλεπτα για τη Λιμόζ. Ο Δαβιλάς, 3 δευτερόλεπτα, τρίποντο του Αναστόπουλου, δεν μπαίνει. Το δεκάλεπτο κλείνει στο 19-18, καλό ξεκίνημα και για τους δύο. Στο συνένα, τη γαλαζιή, τα λέμε σε λίγο. Ξεκινάμε δεύτερη περίοδο, ξαναμπαίνει ο Λιμιάτης, Αχής Καλφόπουλος, ο Βίλι και ο Τριαντάφυλλος. 11-9-10-22. Η Λιμός με Συφνέο μπήκε ο σταμάτης στο μάτσο, Ραντουλίτσα. Με Αναστόπουλο, Ρουμελιώτη και Γιαννόπουλο ξανά στο μάτσο. Λιμιάτης. Αχής. Με το Ρουμελιώτη μπροστά του. Δεν βγαίνει σκριν. Ο Βίλι προσποιείται, περνάει από τον Γιαννόπουλο, ο οποίος κάνει το φάουλο. Σκορ 19-18, Γκουρούδες μπροστά. Λιμιάτης, να την πάσα και λάθος κιόλας. Κλέψιμο του Αναστόπουλου στο Γιαννόπουλο. Θα σουτάρει, ας το έξω Άγγελος. Νόμιζα ότι το κάνεις εσύ. Εσύ τι έχεις να κάνεις αλλό. Εντάξει. Καλφόπουλος. Είμαστε εδώ με τον Σοκράτη για το πώς θα κάνουμε το live στο σελίδα μας στο Facebook. Ας το έξει ο Βίλι στο τρίποντο. Πήρε ο Ρουμελιώτης, ο Συφνέος, ο Γιαννόπουλο. Και το φιφάουλ μετράει και το καλάθι. Ο Κοκάλλας. Μην προβάζει μας τη Λιμός 19-20 στο πρώτο λεπτό δεύτερης περίοδου. Και μια βολή Παγγελού. Γιαννόπουλος παίρνει τις ανάσεις του. Δεν βάζει τη βολή. Καλφόπουλος. Λιμιάτης με Τριαντάφυλλο. Αχής.
κατάστασης έχει. Συνεχίζει τις τρίπλες, το μαρκάρουν ένα στις δύο συνήθως. Ο Βίλι βρίσκει διάδρομο, δεν το βάζει. Δεύτερη προσπάθεια μέσα 21-20 για τους Γκουρούδες. Αναστόπουλος. Ο Σαμάτης με τον Ρουμελιώτη τρίποντο. Σε 1-23 η Λιμός μπροστά. Λιμιάτης με Καλφόπουλο. Αστοχή ο ψηλός, παίρνει ο Γιαννόπουλος το rebound και δίνει στον Αναστόπουλο για να κατεβάσει. Περνάει από το Βίλι με ωραία προσπίση, αλλά το σούτ δεν είναι καλό. Τριαντάφυλλος βρίσκει χώρο ο Καλφόπουλο, ο οποίος βγαίνει από τη ρακέτα. Είναι στον αρχή. Το σούτ από μακριά, Παύλος Αχής, παίρνει μπρος, 24-23. Πάντα μαυρισμένος, αυτός χειμώνα καλοκαίρι να πει. Το χειμώνα πηγαίνει σε κάτι εξωτικά μέρη. Καλοκαίρι δεν χρειάζεται να πάει πιονά. Σταμάτης, δεν θα απαντήσει με τρίποντο, ο Καλφόπουλος με το Λιμιάτη. Τριαντάφυλλος. Καλφόπουλος, Λιμιάτης, Αχής. Ο Βίλι θα στοχίσει, θα πάρει ο Ρουμελιώτης και την πετάει στο Συφνέο, ωραία, και 26-23. Ο coach Pat είναι σαν να του λέει αυτό ήθελα να κάνουμε. Η μόνη φάση που πάμε και ευχαριστημένος μέχρι τώρα. 24-25. Καλά, ναι. Και μέσα τώρα το Βίλι. 26-25. Αναστόπουλος. Γιαννόπουλος. Για δύο στο σίδερο. Λιμιάτης. Ένα σκρίν από τον Αχή. Ο Λιμιάτης στο drive. Δεν μπαίνει μπαλά. Έχει ακουμπήσει ο Αχής τελευταίος. Είναι με φόρα στον πάγκο και ο Βίλι και ο Τριαντάφυλλος. 6-9 και 22 μέσα. Μέσα. Ο οικονόμου με το Μελάγιες. Ρουμελιώτης. Ταβιλάς. Συφνέος. Επίσης δεν κατάλαβε την πάσα ο Γιαννόπουλος. Μπαλά έξω, 6 και 15 για μικρονό. Ωραία σταυρωτέκια, ναι, πάμε. Και μαζί με το Σταματόπουλο που ήρθε τώρα, γιατί λιμός ήρθε άλλος ένας που δεν βλέπω ποιος είναι, θα καταλάβει ποιος είναι. Ο Ελιγιώργης πρέπει να είναι. Αχής. Έχει φτάσει μέχρι μέσα, ο Γιαννόπουλος δεν τον έκοψε. Ο Παύλος της Αχής κάνει το 28-25 για τους Γκουρούδες. Δαβιλάς. Κάνει φάουλο με Λάγες. Πλάι ο Δαβιλάς με τον Ρουμελιώτη. Είδε το διευθυντή και αυτός και μπερδεύτηκε, αλλά τελικά βρήκε πάσα στο Συφνέο που αστοχεί στο τρίποντο. Καλφόπουλος και Λιμιάτης. Ο Αχής μόνος του, νομίζω ότι είναι ο πιο επικίνδυνος για να μείνει μόνος του. Εκεί εκνευρίζεται ο Ευρυπιώτης και παίρνει time out. 30-25, 5-38 για ημίχρονο. Σε λίγο. Σταμάτης, Συφνέος, Ρουμελιώτης, Γιαννόπουλος για τη Λιμόζ. Αχής, Οικονόμου, Μελάγες, Καλφόπουλος, άλλος ένας, ο Λιμιάτης για τους Γκουρούδες. Δεβασέ ο Ρουμελιώτης. Κάνει drive, έχει το feed foul, η μπάλα έξω. Με το φάλα από το πλάι μάλλον. Δαβιλάς με Ρουμελιώτη.
Ευχαριστώ, Αβιλά. Το Μελάκης να μαρκάρει, περνάει και από το Λιμιάτη, αλλά το lay-up του δεν είναι καλό, άρα αποτελεσματική άμυνα. Λιμιάτης ωραία στον Παυλαχή. Πάτησε καλά, αλλά δεν μπαίνει. Ο Οικονόμου, rebound, καλάθι. Ανηγυρίζει στον πάγκο, 32-25. 5 και 10 για μίχρο και μια βολή του Άρη Οικονόμου. Βασκιάν. Άρης Οικονόμου. Ήρεμη δύναμη των Γκουρούδων, όπως έγραψαν και οι διοργανωτές για την παρουσίαση. Σίγουρα. 33-25. Μεγαλύτερη διαφορά μέχρι τώρα. Σαβιλάς. Συχνέος. Γιαννόπουλος στο σίδερο, το rebound του Αχή. Ο Άρης άφησε στο Λιμιάτη για να κατεβάσει. Αναστόπουλος είναι τώρα μέσα στη θέση του Μελιώτης. Έγινε αλλαγή πριν και δεν την πήρα χαμπάρι. Μελάγες είναι για τρεις, είναι μέσα και είναι και φάουλ. Για δύο δείχνει ο ρέφερι. Νομίζω δείχνει για δύο. Πατούσε ίσα ίσα γραμμή ο Μελάγες. 35-25 και βολή. Ξαναμπαίνει ο Σαμπάνης για να βγει ο Γιαννόπουλος για τη Λιμόζ. Μπαίνει και ο Σταματόπουλος. Βγαίνει ο Συφναίος για να μπει ο Σταματόπουλος. Διαφορά στους 10. Μέσα. 36-25. Δεν βάζει ο Αναστόπουλος. Δαβιλάς. Σταμάτης. Να το τρίποντο. Το ρωτήσαμε πριν το παιχνίδι αν είναι σε καλή κατάσταση. Λέει 7 έβαλα στο προηγούμενο. Ναι. Ξεκινάει σήμερα στο πρώτο του εύστοχο, στο πρώτο του πρώτη προσπάθεια εύστοχα από τη γραμμή, από τη γραμμή λέω, από την περιφέρεια. Ο Μελάγες τώρα στόχισε γρήγορα στην αντεπίθεση ο Αναστόπουλος, το φόλο του Σαμπάνη μπάλα δεν μπαίνει. Καλφόπουλος με Οικονόμου, Λιμιάτης. Το φάλ του Σαμπάνη για να κόψει. Τη φορά 36-28 time out για τους Γκουρούδες, 3-44 για ημίχρονο. Λιμιάτης, Αχής, Καλφόπουλος, μπαίνει ο Σουρλάγκα στο μάτς για τους Γκουρούδες με το 8 και ο Μελάγες. Βγήκε ο Οικονόμου, 0. Μπάλα στο Λιμιάτη. Δεν έχει γίνει άλλη αλλαγή για τη Λιμόζ. Αχής από τη γωνία. Άστοχο τρίποντο, σταμάτησε ο Δαβιλά. Σταματόπουλος. Σαμπάνης. Μέσα, 36-30. Ένα σκύριμα για φάουλ. Είναι συμπληρωμένα τα ομαδικά, είναι βολές. Βλέπετε και λίγο Κώστα Δημητρίου εσείς εδώ. Πες τώρα ότι είμαστε πλάνο. Εσύ είσαι δικός μας. Εντάξει, ναι. Μας κόλκονται πάλι. Σταριβολές. Βάζει την πρώτη. Αυτό που έγραψε η διοργάνωση για τον Γιώργο Λιμιάτη για την παρουσία ήταν αν είχαμε πολιτικούς να οργανώσουν τη χώρα όπως αυτό στο παιχνίδι των Γκουρούδων θα είχαμε λύσει όλα τα προβλήματά μας. Πιστέψε με. Και ένα πρωθυπουργός σαν το Σπανούλη και είμαστε κοπλά. Ριβάν του Σαμπάνη, 37-30. Βάλα στον Αναστόπουλο. Σταματόπουλος. Σταμάτης. Πάλι στον Γιώργο. Γαβιλάς έχει γίνει. Φάουλ από τον Σουρλάγκα. Μετά.
Ο Ραντούλιτσα με τον Αναστόπουλο, Δαβιλάς. Οι φίλοι του το φωνάζουν Ζαμπουνάκο, επειδή... Να το ο Δαβιλάς, ο Ζαμπουνάκος, 37-32, επειδή βρίζει συνέχεια και το λένε ότι είναι ο Ζαμπούνης, επειδή είναι το Σαββουάρ Βίβρ. Και ένας άλλος λίγο από την ομάδα. Σε βλάγκα στον Καλφόπουλο. Φιλδίσης. Ναι, ο Φιλδίσης. Τρελάγκας με Καλφόπουλο, η τρίπλα του και μέσα, ωραίο καλάθι, 39-32, οι Κουρούδες 2 και 27 για ημίχρονο. Σταματόπουλος. Σταμάτης. Είναι η φάλ του Καλφόπουλου, αυτό είναι πέμπτο. Βολές. Βγαίνει ο Καλφόπουλος και μπαίνει ο Βίλι με το 9. Για τους Γκουρούδες, ο Σταμάτης στη γραμμή για δύο βολές. Το βρωμόχερο των Γάλλων, όπως γράφουμε και εδώ στο κείμενο. 220 πόντ με 55 τρίποντα φέτος. Ναι. Τον είχε φέρει ο Γαλανός το τέτοιο, το Σάμι. Τον είχε φέρει ο Γαλανός του New World Fix. Όντως. Ναι. 39-34, πλησιάζει Λιμός. Θα βγει ο Σταμάτης για να μπει ο Παναγάτος. Έχει μεγάλη μπάλα Φαλάκρος πρόεδρε. Τι λες τώρα. Μπράβο, κοίτα κάποιο το Δαβιλά. Έχει κάνει τώρα μεταγραφές, όχι για αστεία. Όταν θα φύγουμε το Σεπτέμβριο όμως και θα ψάχνει, θα κλαίει πάλι στις κάμερες. Ισχύει και αυτό, ισχύει. Αρχίζουμε με Μελάγιες. Σημασία έχει το σήμερα. Έτσι, έτσι, ζεις το τώρα, ζεις το όριο. Ο Μελάγιες ξεκινάει με drive. Θα τη δώσει στο Σουρλάγκα ο Βίλι. Τρίπλα Μελάγιες μόνος του στη γωνία, αυτό είναι σαν πέναλτι, αλλά δεν μπαίνει. Πάνω στο τέλος της επίδεσης. Ο Δαβιλάς άφησε στον Αναστόπουλο. Φάουλ του Μελάγιες θα δώσει ο ρέφερι. Μελάγιες απορεί, αλλά ο Αναστόπουλος θα πάει στη γραμμή για βολές ξανά. 1.50 για εμίχρονο, 39-34. Σκέψου, οι Γκουρούδες είναι μπροστά και σουτάρουν με 20% στο τρίπλο. Και η Λιμός με 57,1. Ναι. Δεύτερος στην κατηγορία των assist και στους καλύτερους μπλοκέρ ο Αναστόπουλος που σουτάρει βολές. Πριν λίγο είχαμε απόλυτη ισορροπία στο ποσοστό των βολών. Μάλιστα. Πριν λίγο. Μέχρι αυτή τη βολή. Ναι. Θα μπει και η δεύτερη, θα μπει η δεύτερη μάλλον, 39-35. Λιμιά της. Μελάγιες. Αρχής. Μελάγιες, άλλο ένα τρίποντο. Έξω, ψηλά ο Αρχής το rebound. Βίλι. Ψάχνει, δίνει στο Μελάγιες ξανά. Ο Σαμπάνης κλέβει, όχι. Είναι φάουλ. Βολές, Κωνσταντίνου Μελάγιες. 1-17 για εμίχρονο. Βλέπω το ξυπνέο να μπαίνει στο μάτς. Βγαίνει ο Σαμπάνης. Ένα και 17 για εμίχρονο. Πες μας κάτι ρε Κώστα. Τι θες να σου πω. Πες μας κάτι, τα ποσοστά πες μας για τις βολές. Δεν έχει κάτι αξιόλογο ακόμα, γι' αυτό σου λέω. Ωραία. Το πιο βασικό είναι η διαφορά στα τρίποντα. Σκέψου, οι Γκουρούδες σουτάρουν με 18,8 και η Λιμός με 57,1 και παρόλα αυτά οι Γκουρούδες είναι μπροστά ακόμα. Μέσα η δεύτερη, 40-35. Οι βολές είναι 5 στις 8, για τους Γκουρούδες 3 στις 5. Για τους Γάλλους... Λαβιλάς. Παναγάτος υπό πίεση. Σκαρφαλώνει, μπάλα περνάει από πάνω, τελευταίο λεπτό ημιχρόνου. Κάνει live και ο Σοκράτης και ο Βασίλης από κάτω εκεί. Πανικός, αυτό δεν είναι μετάδοση. Αυτό είναι στα πρώτα του NBA. Μπάλα στο Λιμιάτη. Μελάγιες. Ο Βίλι. Έχει δοθεί επιθετικό φάουλ. 48 δευτερόλεπτα για ημιχρόνου. Λείπει ο Τσαμάτος για τους Γκουρούδες. Σήμερα τους πρώτους σκόρερ της ομάδας. 345 έχει βάλει.
σεζόν. Έτσι απότομα. Σταματόπουλος με το Συφναίο. Τρίπλα Σταματόπουλος μέσα. Time out. 40-37 η Λιμός πλησιάζει. 32 δευτερόλεπτα ακόμα για εμίχρονο. Χωρέτησε στο ρυθμό. Τι έχουμε, πρόλαβε να ζητήσει αλλαγή ο Ευρυπιώτης. Βγήκε ο Αναστόπουλος και μπαίνει ο Ντελιγιώργης, τελικά είναι, το 13. Ο Μάριος Ελιγιώργης, ο οποίος παίρνει 2-3 προσπάθειες ένα παιχνίδι, πως γράφει εδώ. Καλφόπουλος, πίεση, βρήκε μπάλα στο σίδερο, την έχει κλέψει ο Συφναίος. 12 δευτερόλεπτα, αλλά βιάζει το Συφναίος, θα τα κάνουν πιο γρήγορα όλα τα πράγματα. Οι Γάλλοι, Δαβιλάς, 40-39, 6 δευτερόλεπτα για τους Γκουρούδες. Ο Αχής, ο Μελάγες, υποπίεση, το τρίποντο μέσα και φάουλ! Εκπληκτική προσπάθεια του Μελάγες ξανά. 42-39 πάνω που λοιπόν πλησιάζει στον πόντο και ένα δευτερόλεπτο πριν κλείσει το ημίχρονο. Ο Μελάγες πάει τη διαφορά στους 4 και έχει ευκαιρία να την πάει και στους 5 να το κάνει τετράποντο. 43-39, το πιο εντυπωσιακό καλά στο μάτς μέχρι τώρα. Είχε προειδοποιήσει από πριν. Ναι, αλλά πάταχε γραμμή. Σαβίνος Μελάγες, τετράποντο τελικά, 44-39, ένα δευτερόλεπτο. Παναγά του στήνει. Ένα στάρι, το νιώθω. Θα τη δώσει στο Δαβιλά τελικά, θα γίνει ένα εκτός χρόνου τελικά. Τέλος ημιχρόνου, εκεί που περίμεναν όλοι ότι θα είναι στον πόντο, ο Μελάγες το κάνει στο συν 5 για τους Γκουρούδες. 44-39, θα τα πούμε σε λίγο. Ξεκινάμε μόλις τώρα το τρίτο δεκάλεπτο με τη Λιμός να έχει μπάλα. Ρουμελιώτης Δαβιλάς, Γιαννόπουλος, Παναγάτος και Αναστόπουλος. Οι Γκουρούδες προηγούνται με 5 πόντους, είναι με Καλφόπουλο, Λιμιάτη, Αχή, Μελάγες και Οικονόμου. Τώρα ο Δαβιλάς στο lay-up του μέσα. 44-41. Λιμιάτης με Αχή. Λιμιάτης, Καλφόπουλος, Οικονόμου. Μέσα για 3-47-41. Την μπάλα στον Αναστόπουλο. Του Μελιώτης. Γυρίζει στο Δαβιλά. Έχει δοθεί φάουλ στον Οικονόμου, από ό,τι κατάλαβα. Έδωσε βολές ο ρεφερί. Στο πρώτο λεπτό της τρίτης περίοδου, έδωσε βολές. Κωστάς Δαβιλάς, ο Ζαμπουνάκος που λέγαμε προηγουμένως. 337 πόντους, 73 ασίστ. Συνολικά στη σεζόν, εκτός των play-off. Ο Λιμιάτης με τον Αχή. Καλφόπουλος. Οικονόμου έχει κλέψει ο Ρουμελιώτης. Αναστόπουλος είναι και ο Δαβιλάς που περιμένει την μπάλα. Πίσω από την πλάτη πάσα. Ήταν λίγο πιο αργή από ό,τι θα την ήθελε ο Δαβιλάς. Θα το βάλει ο Ρουμελιώτης. 47-45. Μελάγες. Καλφόπουλος. Λοιπόν, αγάπησε ψηλά και έχει κάνει φάουλ τελικά. Αχής. Τον
drive του, η μπάλα στο ταμπλό, παίρνει ο Δαβιλάς, ζητήσαν φάουλ, οι Γκουρούδες δεν υπάρχει κάτι. Δαβιλάς με Παναγάτο του Αλισογκώστα. Το τρίποντο για δύο είναι τελικά, όχι για τρεις, ισοφάριση. 47 όλα το Δαβιλά. Ο Μελάγιος με τον Οικονόμου. Αχής. Κάνει drive, θα τη δώσει τελικά στον Καλφόπουλο που είναι μόνος του στην περιφέρεια. Στο σίδερο ο Δαβιλάς παίρνει το rebound. Αναστόπουλος. Παναγάτος. Δαβιλάς. Προσπίση, πάσα σε ποιον. Σε πάσα, ζητάει και τα αρέστα τώρα. Που δεν φώναξε ο Ρουμελιώτης για να ζητήσει μπάλα και κατέληξε έξω. Όλα μαζί, για να εκδώσει τα βήματα, πέταξε την μπάλα. Δεν έβγαλε πουθενά. Αχής. Λιμιάτης. Ο Μελάγιος. Τον Καλφόπουλο που έχει βάλει πλάτη εκεί το Ρουμελιώτη, πάει για βοήθεια ο Αναστόπουλος. Πάλι πιανού. Το Αναστόπουλο. Βολές του Καλφόπουλου, η διαφορά, λέω. Το σκορ είναι στο 47-47, 6-54 πριν το τέλος τρεις περιόδου. Καλφόπουλος στη γραμμή για βολές. Κάμερα. 45. Την πρώτη είναι μέσα, 48-47. Τη χαϊδεύει την κάμερα ο Άκης. Είναι καλλιτέχνης το είδος που είναι έτσι. Την έβαλε και τη δεύτερη, 49-47. Αναστόπουλος. Ο Γιαννόπουλος ακουμπάει τελευταίος όταν η μπάλα βγαίνει από την πίεση του Αχή. Έχουν κλείσει πολύ καλά τον Αχή βασικά. Είναι ο... Ναι, δεν τους έχω δει φέτος πολύ, αλλά... Ο πιο επικίνδυνος. Φαίνεται το... Μελάγιε. Λιμιά τη ψηλά ο Ρουμελιώτης πιεζεί. Αρχής ωραία. Για το 51-47 τρίπλα του. Ελευθερώθηκε. Συν 4 ξανά για τους Γκουρούδες. Δαβιλάς. Τρίπλες και ένα σουτ για δύο, μπαινοβγαίνει η μπάλα, καταλήγει στον Αχή. Αν άκουσες τώρα και το... Ναι, 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 αυτό. Το διαπίστωσα. Λιμιάτης. Όχι ότι... Όχι και ο Αριστοφάνης αφιερώστα μου. Και εγώ όταν τα χάντα που βρίζω. Γιατί μια χαρά. Οικονόμου πάλι στον Καλφόπουλο που έχει εκεί πολύ χώρο μπροστά του, αλλά στο Χ... Έχω φάει και τεχνικό και έχω βρίσκει μπάλα, πραγματικά. Νομίζω θα μου ρίξει την Παναγία. Γιατί καλά, εκεί κάτι, το έχω δει, εκεί ναι, το έχω δει για τεχνική βουλή. Κάτι τέτοιο έχω ρίξει, αλλά στην μπάλα το συνόμουν. Εντάξει. Βγαίνει ο Μελάγιος και μπαίνει ο Βίλι, με το 9. Ρουμελιώτης με τον Συφνέο. Θα το κλειδί. Ρουμελιώτης. Αναγάτος, Συφνέος για τρεις στο σίδερο, δεν υπάρχει κάτι. Πήρε το επιθετικό rebound ο Γιαννόπουλος, δίνει στο Ρουμελιώτη, χαμένο το λέει από Λιμιάτη στο rebound. Αχής, τρίποντο, δεν μπαίνει. Ο Παναγάτος θα μαζέψει. Κάνει φάουλο ο Λιμιάτης. Ξαναμπαίνει ο ο Σταματόπουλος στο μάτς για τη Λιμόζ. Και ο Σταμάτης. Και βγαίνει ο Παναγάτος. Πρέπει να βγει άλλος ένας και ο Γιαννόπουλος για τη Λιμόζ. 51-47. 5-15 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Δαβιλάς με Ρουμελιώτη. 4. 4. 4.
στο Δαβιλιά. Να περάσει ο Συχνέος με τον Αχή που μαρκάρει. Πάει και ο Καλφόπουλος, έχει δοθεί φάουλ στον Αχή. Στο πεντάλεπτο της τρίτης περίοδου, 51-47. Βγαίνει ο Λιμιάς, ξαναμπαίνει ο τριαντάφυλλος στο μάτς για τους γκουρούδες. Ο Συφνέος έχει βολές. Έχουμε και fan club Σταματόπουλου σήμερα εδώ στο γήπεδο. Πρώτη βολή είναι άστοχη. Βέβαια ένα καλάθι έχει βάλει μέχρι τώρα, γιατί ήρθε στο δεκάλεπτο, άργησε λίγο μέχρι να μπει στο κλίμα και έτσι να κοιτάξει λίγο το γήπεδο. Παίρνει χρόνο. 51-48 με τη δεύτερη. Το προφίλ του Κώστα Δημητρίου πάντως δεν μας ενοχλεί καθόλου που το βλέπουμε. Βάλω στο Βίλι. Κόλακα. Καλφόπουλος. Πάτησε καλούτσικα, ας πούμε, δεν είχε καλή ισορροπία. Δεν το βάλε αυτός, αλλά το βάλε ο οικονόμος στην επαναφορά. Βάλα στο Δαβιλά, 53-48. Ρουμελιώτης, ένα τρίποντο, μέσα! 53-51. Οικονόμου στον Βίλι για να κατεβάσει. Τριαντάφυλλος. Τρίπλα του Οικονόμου, την έχασε μέσα από τα χέρια του. 4 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Time out για τους γκουρούδες από τον Τίνο Αχή, 53-51. 4 λεπτά ακόμα ακόμα στην τρίτη περίοδο. Επιστρέφουμε με Συφνέο, Ρουμελιώτη στην επαναφορά, Σταματόπουλος, Δαβιλάς και Σταμάτης για τη Λιμόζ. Τριαντάφυλλος, Καλφόπουλος, Οικονόμου, ο Βίλι, ο Αχής. Για τους γκουρούδες, Σταμάτης. Oh! 2-2. Και κάπου το αφιέρωσε ο Σταύρος. 93-54. Η Λιμόζ θα περάσει μπροστά, έχει πολύ ώρα να το κάνει. 2-2 δεν έχει σταματά, θα μου πεις μετά. Παύλος Αχής. Μπορεί και 2-2. Βίλι. Δεν θα απαντήσει. Σταματόπουλος. Θα περιμένει να ανέβουν οι υπόλοιποι. Την άφησε πίσω στο Δαβιλά. Έτσι όμορφα. Άστοχο το τρίποντο. Τριαντάφυλλος. Τριαντάφυλλος πάει για τον drive, θα τη δώσει στο Βίλι. Περνάει από το Σταματόπουλο. Οικονόμου. Ο Βίλι θα δοκιμάσει. Θα τη δώσει στον Οικονόμου στη γωνία. Καλή επίθεση και τρίποντο. 56-54. Ρουμελιώτης προσποιείται, πέφτει πάνω στο Βίλι. Θα την αφήσει στο Σταμάτη. 3-3. Ο Ραντούλιτσα, 56-57 η Λιμόζ. Ψυχρός. 2-35 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Αχής. Να τρίποντο ακόμα. Αυτή τη φορά άστοχο. Ο Δαβιλάς στο Σταματόπουλο. Σε κάθε τέλος περίοδου παίρνει. Σταματόπουλος προσποιείται, δεν βρίσκει χώρο για ζούτα, τη γυρίζει στο Ρουμελιώτη, ένα φάουλ. Δεν μετράει το καλάθι. Τέταρτο για τους γκουρούδες. 2-11 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Μπαίνει στο μάτσο με Λάγιες. Το Λιμιάτης έξω, οικονόμη με τον Καλφόπουλο και απ' την άλλη βγαίνει ο Ρουμελιώτης και μπαίνει ο Αναστόπουλος για τη Λιμόζ. Μπαλά στο Συφνέο. Δαβιλάς με Σταματόπουλο. Πιέζει ο Βίλι. Δαβιλάς. Σκοράρι, 56-59. Τελευταίο δίλεπτο, 1:54 τώρα για την τρίτη περίοδο. Ο Λιμιάτης με το Βίλι. Τριαντάφυλλος. Αχής.
Σπίτε δίνει στο Βίλι, τρίποντο. Δεν μπαίνει, αρχίζει επιθετικό rebound. Συνεχίζουν οι Γκορούδες. Πίεση, τριαντάφυλλος. Ψάχνει πάσα, τον βρήκε τον Παύλο στη ρακέτα και το βάζει. 58-59. Ένα και 10. Ταβιλάς με Συφνέο. Σταματόπουλος. Συφνέος. Φάουλ δεν μετράει το συμπλούδατε. Βγήκε ο Σταματόπουλος πάνω από νερό. Α, όχι, δεν τον έκανα αλλαγή. Συνεχίζει, απλά νερό πήγαινε εκεί. Έχει ζέστη. Δεν είναι τώρα. Καλοκαίριες. 57 δευτερόλεπτα ακόμα στη τρίτη περίοδο. Πρώτη άστοχη. 58-59 είναι μπροστά η Λιμόρ. Δεν είμαστε υπόμαστε. Άμα δεν έχει 16 βαθμούς το κοντίσιο, δεν μπορεί να παίξει. Μέσα δεύτερο. 58-60. Λιμιά της. Live στο Facebook από το Σωκράτη και στο Instagram το βλέπω. Εντάξει. Ο Αχής με τον τριαντάφυλλο. Ο Γρηγόρης δορυφορική σύνδεση. Λιμιά της με τον τριαντάφυλλο. Παύλος με τον Βίλι. Το φάουλ πριν γίνει το σούτ του Κουρκουλά. Στον Αχή, την πάσα του Λιμιάτη που ζητάει πάλι την μπάλα να πιέζει ο Συφνέος ασφυκτικά εκεί πέρα. Αρχίζει με δύο αντιπάλους και άλλο φάουλ από το Δαβιλά αυτή τη φορά. Κρατιέται, δαγκώνει την μπάλα για να μην μιλήσει. Βολές του Παύλου Αχή, 31, όχι βολές, απ' έξω δείχνει ο άλλος. Είναι τέταρτο ομαδικό για τη Λιμός, βολές είναι. 31 δευτερόλεπτα, ακόμα στην τρίτη περίοδο, στον πόντο μπροστά η Λιμός. Έξω η πρώτη. Έχουμε και τα ηχητικά του Γιώβα. 58-60. 58-60, ναι. Ήταν 59 πριν. 59-60 τώρα είμαστε στον πόντο, πριν είμαστε στο καλά. Εντάξει, το δώσαμε. Αναστόπουλος. Το Βίλι πέρασε, τον σταμάτησε ο Βίλι, έχει δώσει φάουλ τελικά ο ρεφερί. Αρκετά φάουλ τώρα στο δεύτερο μισό της τρίτης περίοδου. Έχουν κόψει το ρυθμό. Πάντως έχουμε καλύτερο τελικό όπως με αυτό λέει ο Κώστας προηγούμενος. Η αλήθεια είναι ότι τις development και οι δύο ήταν λίγο πολλά με λίγο. Ναι. Είχα αρχίσει να πιστεύω ότι με γκαντέμι, σαν δεν εντάξει. Ποιος θα βγει, ο Δαβιλάς και θα μπει ο Ρουμελιώτης για τους Γάλλους. 12 δευτερόλεπτα έχουν μείνει ακόμα στην τρίτη περίοδο. Μέσα η πρώτη. Αναστόπουλο. Η δεύτερη δεν μπαίνει, ο Αχής μαζεύει. 9-61. Αχής με τον τριαντάφυλλο Μελάγιες. Πατάει γραμμή, είναι για δύο αστοχή. Τέλος τρίτης περίοδου με το rebound του Σαμπάνη. 59-61, Λιμός προσπέρασε. Θα σας πούμε τώρα και κάποια στατιστικά που έχει κρατήσει εδώ ο Κώστας. Αν δεν θέλει να σας τα πει ο ίδιος, θα λέμε και εμείς, δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά μπορεί να σας τα πει. Κοίταξε, όχι, ο κόσμος πιστεύω θέλει εσένα. Ο κόσμος θέλει εμένα. Έχεις πάντα. Να πούμε ότι μέχρι τώρα στο match ο πρώτος σκόρερ είναι ο Δαβιλάς με 16 για τη Λιμός, προηγείται. Ο Παύλος έχει 18 πόντους, 8 rebound και 4 assists για τους Γκουρούδες. 16 πόντους με 6 rebound για τον Δαβιλά και 3 assist. 11 πόντους ο Σταμάτης με 3 στα 4 και όχι 3 στα 3, είχε δίκιο ο Κώστας προηγουμένως.
είναι στο 75% Ραντούλιτσα. 11 πόντους, 4 rebound, ο Οικονόμου με 2 τρίποντα. 11 πόντους με 2 στα 9 βέβαια από τον Μελάγες. Και ο Ρουμελιώτης επίσης 11 με 3 στα 3, αυτός έχει απόλυτο στην περιφέρεια. 6 στα 24 τρίποντα για τους Γκουρούδες, 7 στα 13 για τη Λιμόζ, περίπου ίδιες συμβολές, 9-13, 8-13 για τη Λιμόζ. Και λίγο περισσότερα rebound για τους Γκουρούδες. Θα λέμε σε λίγο. Ξεκινάμε 4ο δεκάλεπτο. Οικονόμου, Λιμιά, της Καλφόπουλος, Μελάγες και Αχής για τους Γκουρούδες. Σταματόπουλος, Τυφνέος, Σαμπάνης, Αναστόπουλος και Σταμάτης για τη Λιμόζ. Προηγείται με 2 πόντους. Λιμιάτης. Μελάγες. Γιατί έχουμε διακόψει, δεν κατάλαβα. Αναγκαστική αλλαγή. Τον τράβηξε ο Πίστιος Μυριαίος. Μπαίνει ο Τριαντάφυλλος. Θες το, αυτή είναι απώλεια για τους Γκουρούδες. Χειροκρότημα από όλο το γήπεδο, αν μη τι άλλο, στο Λιμιάτη. Όχι στο μπασκετάκι, διδάσκουμε ήθος. Πάνω απ' όλα. Έτσι. Έτσι. Αχής. Ωραίο drive και μέσα, τον έχασε ο Ρουμελιώτης. Ο Αναστόπουλος, ποιος είναι ο Ρουμελιώτης, είναι στον πάγκο. Ο Αναστόπουλος τώρα με το Σαμπάνι τον βρίσκει πολύ ωραία μόνο του και απαντάνε 61-63 οι Γάλλοι. Τριαντάφυλλος. Καγιαντράι περνάει από το Σαμπάνι, αριστερό λέει απάστοχο. Σαμπάνης και Αναστόπουλος. Σταματόπουλος με Σταμάτη, το τρίποντο έχει σηκώσει ήδη τα χέρια ο Σταματόπουλος, γιατί ξέρει την κατάληξη. 61-66 στο πρώτο λεπτό της τέταρτης περίοδου. Αρχής. Οι τρίπλες του κλείστηκε, δίνει στον Τριαντάφυλλο. Το φάουλ του Συφνέου. Δεύτερο για τη Λιμόζ. Δεν έχουν κάνει ακόμα οι Γκουρούδες στην τέταρτη περίοδο. 61-66, είχε πολλή ώρα να περάσει έστω και στους 5 η Λιμόζ. Δεύτερο φάουλ δεν ήταν αυτό, κάνουμε λάθος. Αχής. Θα σουτάρει από μακριά, στο σίδερο, Σαμπάνης. Τελικά το πρώτο ήταν. Το βλέπουμε στον πίνακα. Πατήθηκε μάλλον γρήγορα το κουμπάκι. Σταμάτης. Σταματόπουλος. Αναστόπουλος με το Σταματόπουλο που έκανε την κίνηση. Με το Μελάγες τώρα στην πλάτη του. Συφνέος. Αστοχή. Τριαντάφυλλος. Αρχής. Μελάγες. Περνάει το μαρκαρίσματα. Ο Συφνέος κόβει και κλέβει και την μπάλα, γιατί βρήκε στο πόδι του Τριαντάφυλλο που δεν κατάλαβε από πού πέρασε. 61-68. Η Λιμόζ παίρνει μεγάλη ανάσα. 7:57 για το τέλος. Time out. Ο Λιμιάτης δοκιμάζει το πόδι του, αλλά δεν τον βλέπω να συνεχίζει. Κουτσένι εκεί στον πάγκο. Μελάγες με Οικονόμου, ο Βίλι, ο Παύλος και ο Καλφόπουλος. Ίδια σύνθεση για τη Λιμόζ. Αχής, Καλφόπουλος και Οικονόμου. Πάλι στον Καλφόπουλο. Τον άφησε ο Σαμπάνης να περάσει. Τον έκοψε ο Σταμάτης όμως στη συνέχεια. Ζητάει και την μπάλα ο Σταμάτης. Οι διαιτητές την έχουν δώσει στους Γκουρούδες. 7 δευτερόλεπτα για επίθεση, 7:40 για τέλος. Μελάγες. Τι έγινε. Την πέταξε πάνω στο Σταματόπουλο, αλλά ήταν έξω ήδη. Θέλει κάτι να επιβεβαιώσει ο δεύτερος ρεφερή, ότι ήταν έξω το πόδι του Σταματόπουλου.
61-68, 7-38 πριν το τέλος. Μελάγες, Καλφόπουλος με το screen του Αχί, το τρίποντο μέσα. 64-68. Αναστόπουλος. Δεν είναι καλή η πάσα, θα κλέψει ο Οικονόμου και περνάει για το μαρκάρισμα του Αναστόπουλου. Έχει το Συφνέο μπροστά του, έχει στηθεί καλά, είναι επιθετικό φάουλ. Μια κίνηση 7 και 17 ακόμα, 64-68. Έχουμε και Λευτέρη μαζί μας, έχει έρθει με τα επίσημα τα ρούχα. Άστο, άστο. Άστο. Με παρατηρητής ήρθα να πω αν πάνω δεν θα. Αναστόπουλος. Σταμάτης, δεν τον άφησε ο Καλφόπουλος τώρα να δει το καλάθι. Τι να πω, να μην θα την κάνει ο Αντρέας ο Βενέτης από τον αυτό. Αναστόπουλος τριπλάρι, αλλά στοχή, ο Μελάγες, τον Οικονόμου. Μελάγες, Αχί, έχει δοθεί φάουλ του Σταμάτη, στη γωνία. Ο Δαβιλάς, να περάσει το παιχνίδι στη θέση του Σαμπάνη. Για τη Λιμόζ, 6-55. Λευτέρη, έλα να κάνουμε τα σχόλια που ήθελα από πριν, έλα λίγο εδώ. Πες μας, το πρώτο πρωτάθλημα το πήρανε στη Πάρδο, έτσι. Το δεύτερο. Μπόμπιλες. Το τρίτο. Χαβαλένθια. Το τέταρτο, Λιμόζ. Λιμόζ. Μετά ξανά η Χαβαλένθια. Και σήμερα. Πες μας, Λευτέρη. Μελάγες, πέρασε από το Σταματόπουλο. Δεν ξέρω. Και έκανε το 66-68. Ή γκουρούδες. Παίξε το στοίχημα. 6-38 πριν το τέλος. Δεν έχω δει το παιχνίδι για να πω τίποτα, οπότε δεν έχω μπορώ να πω. Γιατί συνήθως όταν έχει δει και μέσα, πέφτει μέσα πάντα. Ο Δαβιλάς βρίσκει χώρο, ο Καλφόπουλος δεν μπόρεσε να τον φρενάρει. Απλά βλέπω ένα μομέντο. Φάουλ 66-70, Οικονόμου μπερδεύεται αλλά κρατάει και σηκώνεται για σούτ, έχει δώσει βήματα ο Στον πάγκο των γουρούδων φωνάζουν για ηρεμία στην επίθεση. Ο Σταματόπουλος βγαίνει λαχανιασμένος και μπαίνει ο Παναγάτος στο παιχνίδι για τη Λιμόζ. Μπαρά στο Δαβιλά. Περνάει τα μαρκαρίσματα. Το βάζει. Κώστας Δαβιλάς, 66-72. Μελάγες, 5-55 ακόμα. Τρίπλα του Κωνσταντίνου, ψάχνει χώρο, τη γυρίζει το Βίλι. Κλεισμένος από τρεις, λάθος πάσα, κλέβει ο Συχνέος. Ο Οικονόμου κάνει φάουλ. Το δεύτερο για τους γκουρούδες. Πέντε και 41. Δαβιλάς. Παναγάτος. Προσποίηση. Ο Δαβιλάς θα σουτάρει. Δεν μπαίνει το τρίποντο. Παναγάτος επιθετικό rebound. Σταμάτης. Αναστόπουλος. Παναγάτος και Δαβιλάς ξανά. 9 δευτερόλεπτα. Ακόμα για τη Λιμόζ. Τρίποντο του Αναστόπουλου. Δεν μπαίνει. Μελάγες. 5-10 ακόμα. Παύλος Αχής, 4-3, έξω. Με μια διακοπή βγαίνει ο Αχής, ξαναμπαίνει ο Λιμιάτης να δοκιμάσει αν μπορεί να συνεχίσει κουτσένοντας. Δεν υπάρχουν τραυματίες σήμερα. Το σκορ 66-72, 4-56 πριν το τέλος. Κατεβάζει ο Αναστόπουλος. Συφνέος. Σταμάτης. Για δύο πρέπει να είναι το σούτ του Συφνέου. Έξω και αυτό. Ανάλογο με το Αχί προηγουμένως που πήγε κατευθείαν η μπαλά εκτός γραμμής. Ο Ρουμελιώτης θέση του Αναστόπουλου.
για τη Λιμόζ. 4 και 42 ακόμα. Η διαφορά στους 6. Για τους Γάλλους. Εσύ που ξέρεις γαλλικά, για πες μας. Η διαφορά στους 6 πώς λέγεται. Μελάγες. Καλφόπουλος. Θα το βάλει 68-72. Ρουμελιώτης, ο Σοκράτης πήγε απέναντι να κάνει τη μετάδοση των τελευταίων 4 λεπτών. Συχνέος, Νταβιλάς. Θα έχουμε και drone. 6 δευτερόλεπτα για επίθεση, Παναγάτος. Μέσα, μεγάλο τρίποντο. 68-75 από τον Παναγάτο, 3-57 πριν το φινάλε. Λιμιάτης. Καλφόπουλος. Πιέζει ο Σταμάτης, δεν του αφήνει χώρο. Πιέζει και ο Δαβιλάς, χαμένο το σουτ. Ρουμελιώτης. Τι έχουμε, Φλόπινγκ στο Σιφνέο έχει δώσει ο ρεφερί. Παρατηρήσει είναι χαρακτηριστική από το ρεφερί, το έχει κάνει τρίτη φορά ο Σιφνέο στο Φλόπινγκ. Τεχνική ποινή, μια βολή του Μελάγες. 69-75. Μπάλα είναι για τη Λιμόζ. Μπάλα στο Ρουμελιώτη, 3-30. Φάουλ από Λιμιάτη, έχει πάει και ο Καλφόπουλος, δεν ξέρω τι το χρεώθηκε. Ο Λιμιάτης. Τέταρτο για τους Γκουρούδες, 2 έχει Λιμόζ. Δαβιλάς. Με το Βίλι, καλή άμυνα, ο Καλφόπουλος θα πάρει την παράτη δόση στο Λιμιάτη. Πιέζει ο Παναγάτος και κλέβει, Δαβιλάς, Παναγάτος, μέσα, 69-77, η Λιμόζ πάει πρώτη φορά στο σύν 8, 3 λεπτά πριν το τέλος. Πάσα στον Αχή, δεν τον έχει πάρει χαμπάρι ο Δαβιλάς, 71-77 τώρα από τον Παύλο. Ρουμελιώτης, Δαβιλάς, Σταμάτης αμέσως, αστοχή αυτή τη φορά, έξω από τον Παναγάτο, time out, 2:40 πριν το τέλος, 6 πόντι που θέλει να διαχειριστεί ο Ευρυπιώτης και αυτός έχει ζητήσει το time out για τη Λιμόζ. Ωραίο μάτς, μου δείχνεις κάτι, 7-27 τα τρίποντα. Για τους Γκουρούδες, 9 στα 19, η Λιμόζ 47%. Θα τα πούμε σε λίγο. Επιστροφή, Μελάγες, Βίλι, Λιμιάτης, Αχής και Καλφόπουλος. Και απ' την άλλη ξαναμπαίνει ο Γιαννόπουλος για τη Λιμόζ, μαζί με Δαβιλά, Αναστόπουλο, Ρουμελιώτη και Παναγάτο. Μελάγες, Καλφόπουλος. Πίεση Παναγάτου, ο Καλφόπουλος δεν μπορεί να περάσει. Βίλι, Μελάγες, υποπίεση ξανά. Επιθετικό ριμπάουντ του Καλφόπουλου, η μπάλα δεν έχει βρει στεφάνι για να ανανεωθεί ο χρόνος. Έχει δοθεί φάουλ στον Παναγάτο. Είναι τώρα τα νεύρα στην τσίτα όλων, λογικό δεν είναι. Τελευταία 2 και 18 του τελικού. Καλφόπουλος στη γραμμή για βολές. Δεν άκουσα τι είπε. Είχαν κλείσει όλοι και ήταν μόνο του inside σε όλη την επίθεση. Και φώναζε. Πρώτη μέσα. Καλφόπουλος 263 πόντους φέτος με 23 τρίποντα και 31 assist. Τα ξέρει απ' έξω, ρε. Τυχαίοι είμαστε. Καλφόπουλος 73-77. 2 και 18.
Αναστόπουλος, Ρουμελιώτης. Τρίποντο, Αναστόπουλος, 73-80, σηκώθηκε όλη η Λιμόζα από τον πάκο να πανηγυρίσει. 1-53, διαφορά στους 7, ο Βίλι, ο Καλφόπουλος. Ο Βίλι ξανά, Λιμιάτης, γιατρής, θα το βάλει, 76-80, δεν έχει τελειώσει τίποτα, 1-40 πριν το τέλος. Βάλα στον Αναστόπουλο, Ρουμελιώτης. 1,5 λεπτό ακόμα. Θα σουτάρει, θα τη δώσει το Δαβιλά. 4 δευτερόλεπτα για επίθεση, ο Δαβιλάς. Ο Αναστόπουλος ξανά για 3, όχι. Ο Γιαννόπουλος έχει κάνει φάουλ στο Μελάγες. 4 ομαδικά, 5 είναι. Αυτό είναι ωραίο τώρα. Βολές του Μελάγες, 1-15 πριν το τέλος. 76-80. Σε μηδενικό χρόνο μπορεί να πάει στο καλάθι. Μπορείς είναι πίσω σε όλη την τέταρτη περίοδο, αλλά... Ποιος μπορεί να τους ξεγράψει, ποιος. 77-80 από την πρώτη. Μια άμυνα είναι, δεν είναι κάτι. Μία άμυνα και τρίποντα. Παίξε το στοίχημα, να ξέρω πως δεν θα γίνει. Μπήκε και η δεύτερη, 78-80. Στη θέση του Βίλιο Οικονόμου για τους γκουρούδες. Και για την άμυνα. 1-15. Έχουμε ένα φάουλ. Αναστόπουλος, Δαβιλάς. Οι δύο μαρκαρίσματα, η πάσα καλή, φάουλ στο Γιαννόπουλο. Και καλά 78-82. Κολ φάουλ που πανηγυρίστηκε έξαλλα από τους Γάλλους. 61 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ξανά στους 4. 78-83 το έκανε τρίποντο ο Κοκκάλας. Λιμιάτης με Παύλο Αχή. Και ξανά στο Λιμιάτη. Πιέζει και ο Παναγάτος. Περάσαν τα 8 δευτερόλεπτα. Εξαιρετική άμυνα ψηλά από Παναγάτο και Ρουμελιώτη. Ο Λιμιάτης δεν πρόλαβε να περάσει. 52 δευτερόλεπτα. Τα 14 για τη Λιμόζ. Τώρα για επίθεση. Η διαφορά στους 5. Δαβιλάς. Πώς πείτε, δεν περνάει πάσα για τον Αναστόπουλο. Έχει κλέψει ο Οικονόμου. Υπάρχει άγχος. Ο Λιμιάτης στον Αχή σηκώνεται για 3. Αστοχή ο Οικονόμου. Κι άλλο σούτ έχουν τώρα οι Γαλάζιοι. Ο Λιμιάτης στο Μελάγες. Δεν θα το βάλει. Την μπάλα στο Δαβιλά. Ρουμελιώτης πανηγυρίζει Λιμός γιατί έχουν μείνει μόνο 22 δευτερόλεπτα και προηγείται με 5 πόντους. Δαβιλάς τελειώνει το μάτς εδώ. 78-85, 15 δευτερόλεπτα είναι πάρα πολύ λίγα. Μόνο αν μπει ένα τρίποντο τώρα και γίνουν πράγματα και θάματα που δεν θα γίνουν. Κλέψιμο του Δαβιλά. Η Λιμός θα πάρει το μάτς, θα πάρει και τον τίτλο. Δεύτερο πρωτάθλημα για τους Γάλλους στο μπασκετάκι. Πρωταθλήτρια για το 2019 η Λιμόζ. Πανηγυρίζουν εκεί Δαβιλά, Σταμάτης και Συχναίος. Οι γκουρούδες ήταν μπροστά στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο έμειναν λίγο πίσω. Προσπάθησαν στο φινάλε, φτάσανε στους 2 κάποια στιγμή με τις βολές του Μελάγες. Αλλά η Λιμόζ ήταν πιο ψύχρεμη στο φινάλε. Και το πήρε οι γκουρούδες θεωρητικά το φαβορί βάσει απόδοσης και αποτελεσμάτων σε όλο το πρωτάθλημα. Τερμάτισαν στην πρώτη θέση. Θα χάσουν από τη Λιμόζ.
Ιωνικία το πήρε το 17 και τώρα το 18 πήρε το κύπελο και το 19 ξαναπαίρνει το πρωτάθλημα. Είναι ο MVP του τελικού, όπως μας είπε και ο Κώστας πριν λίγο. Γυρίζουμε εκεί με τον coach στο Βρυπιώτη. Ένας πολύ καλός τελικός τελικά. Ναι, τελικά ήταν καλός. Με την παλιά Λοιμός να επικρατεί τον νέο Γουρούδων. Το χειροκρότημα για τους Γάλλους.
πρωταθλητή τη σεζόν 2018-19. Yeah.